Εσάς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία, κύριε Θεοδωρακίδη? Είναι δυνατόν τώρα να ξεκίνησε από την ψαραγορά αυτός ο ιός? Καλησπέρα σας, κύριε Δινόπουλε. Από την ψαραγορά επί αιώνες οι Κινέζοι έτρωγαν τέτοιες νυχτερίδες και τέτοια είδη πολιτείες. Τρώνε τις νυχτερίδες. Ναι. Τα τελευταία, δεν ξέρω κι εγώ, εκατοντάδες χρόνια. Η κουλτούρα τέτοια. Όμως τα κατάλοιπα των βιολογικών όπλων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, τα οποία τα εξαγόρασε αδρά η Κίνα και τα πήγε στο εργαστήριο της Γιουχάν, το οποίο είναι καινούριο, διότι καινούριο για τη διεθνή κοινότητα, διότι η Κίνα ήταν κλεισμένη και περιορισμένη σαν χώρα. Θέλοντας να αποκτήσει στρατηγική ισχύ, έκανε διάφορα πειράματα και πλήρωνε πολλά χρήματα και αφιδώς. Άρα η μία άποψη είναι ότι μπορεί κάτι να έχει συμβεί χωρίς να μιλώ με τα λόγου γνώσεως. Όμως, επειδή η εμπειρία μου λέει πως αυτή η ποσότητα, και τα έχω δει με τα μάτια μου, είναι δυνατό να μολύνει 50.000 κόσμο. Η διπλάσια ποσότητα. Α, σας λέγανε δηλαδή στα... και τους ιούς παρατεταγμένους. Στην εκπαίδευση, βεβαίως, στο βιολογικό. Οι τοξίνες και τα λοιπά είναι όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται κάποτε. Να ορίστε, αυτό είναι το εργαστήριο, ναι, αυτό το βλέπετε. Είναι το εργαστήριο, είναι το βλέπω. Είναι του βαθμού ασφαλείας 4 και εκπαιδευμένοι από τους Γάλλους. Από τους Γάλλους. Αλλά λέει δεν τήρουσαν τα μέτρα ασφαλείας. Και η Κούβα είχε αντίστοιχα σχέσεις με την Κίνα στο πλαίσιο αυτό της ιδεολογίας της Κινής. Είναι πολύ πιθανό να έχουν υπάρξει τέτοιες καταστάσεις οι οποίες θα φανούν στο χρόνο. Υπάρχει... Αλλά όμως, ναι, αυτά τα βιολογικά όπλα, τα οποία είναι εν τίνει μέτρο φθηνά, χωρίς να δημιουργούν μεγάλο πανικό όπως μια ατομική βόμβα, μπορούν να δημιουργήσουν παγκόσμια τέτοια κατάσταση ώστε να αναπροσαρμοστεί η οικονομία, να βρουν στρατηγική κατεύθυνση διαφορετικοί χώρες, μεγάλες χώρες όπως η Κίνα, και άλλες χώρες να ευνοηθούν και άλλες να έχουν πρόβλημα. Στρατηγέ, εκεί ήθελα να πάω.